Κύριε Καραγιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια πολύ ωραία παρουσίαση εφόλης της ύλης. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Να προτρέψω να υπάρξουν ερωτήσεις, γιατί πρέπει να υπάρξουν ερωτήσεις. Στο μικρόφωνο πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να κάνω μια τοποθέτηση. Ο κύριος Καραγιάννης ξεκίνησε, καταρχάς να σας συγχαρώ όλους για τις δυνατότητες που έχετε και αυτά που μας δείχνετε είναι καταπληκτικά πράγματα. Ο κύριος Καραγιάννης, ξεκινώντας την ομιλία, την συνεδρία, ρώτησε πόσοι έχουν εμπειρία και πόσοι δεν έχουν. Τον είδα ότι απογοητεύτηκε. Είναι λίγοι πραγματικά οι άνθρωποι, οι σύγχρονοι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι που έχουν εμπειρία λαπαροσκοπική. Όχι από το να δουν, να ασκήσουν. Εγώ θέλω να καταθέσω ως γιατρός του ΕΣΥ την άποψή μου. Υπάρχουν 5 ειδών νοσοκομεία. 5 κατηγορίες. Είναι τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, τα ιδιωτικά νοσοκομεία, τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και τα ιδιωτικά. Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ υποδιαιρούνται στα μεγάλες πόλεις και τα περιφερειακά. Είναι τα χειρότερα χρηματοδοτούμενα και με τις χειρότερες αντιλήψεις που μπορεί να έχουν οι γιατροί που υπηρετούν σήμερα στο ΕΣΥ. Όλα τα υπόλοιπα έχουν καλύτερη χρηματοδότηση και έχουν περισσότερες δυνατότητες λόγω ευελιξίας και γνώσεων να ασκήσουν και να εφαρμόσουν τις τεχνικές της μοντέρνας. Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει μαθήματα αυτού του είδους να γίνουν προς τους 60 συν ηλικιακά γιατρούς, να γνωρίσουν τις καινούργιες τεχνικές, να τις αποδεχτούν και όσοι δεν τις αποδεχτούν, να δώσουν τη θέση τους στους καινούργιους αυτούς ανθρώπους. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να έχουμε στην Ελλάδα δυνατότητες που πραγματικά οι χειρουργοί τις έχουν και να τις εφαρμόσουν. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, κάντε την ερώτηση και θα τοποθετηθούμε μετά στο τέλος συνολικά. Ναι, υπάρχει ο εξής αντίλογος στην ερώτηση του συναδέλφου. Όταν το ΕΣΥ και τα νοσοκομεία έχουν ένα έλλειμμα 6 δισεκατομμυρίων ευρώ και σε λίγο δεν θα έχουμε Γάζα, δεν ξέρω κατά πόσο το να έχει κάθε ένα νοσοκομείο ένα ρομπότ, το οποίο στοιχίζει τουλάχιστον στην Αμερική ένα 300, και η διατήρηση κάθε χρόνο πρέπει να πληρώνει 100.000 ευρώ, είναι εφικτό, τη στιγμή που κατά το Waltz μπορείς να κάνεις μια ριζική προστατεκτομία ανοιχτή με 10 σαντιμέτρ και να πληρώσεις 1.600 ευρώ, δολάρια, πιο λίγα, για να έχεις μια μεγένθηση με λούπες 4,5 μεγένθηση. Αυτό ήθελα να πω. Κοιτάξτε, σίγουρα έχετε απόλυτο δίκιο και το πιο δύσκολο απ' όλα είναι ότι όταν κανείς έχει μια μεγάλη εμπειρία σε μια τεχνική, μιλάμε για την ανοιχτή ριζική προστατεκτομή και έχει πολύ καλά αποτελέσματα, είναι πάρα πολύ δύσκολα να την τροποποιήσεις για να αρχίσεις να έχεις την καμπύλη εκμάθησης. Εντάξει. Όμως, σας λέω το εξής, ότι δυστυχώς όλη αυτή η μεγάλη χειρουργή, είτε λέγεται Καταλώνα, είτε Walls, είτε Σκαρδίνο, τα έχουν βρει τώρα σκούρα. Στο AUA φέτος, όπου γινόταν μάθημα ρομποτικής, λαπαροσκοπικής ρομποτικής χειρουργικής, γινόταν ο χαμός. Στο course του Walls ήταν τρεις και ο κούκος. Συμφωνούμε με αυτό, κύριε καθηγητά, και ο ίδιος ο Καταλώνα που έχει κάνει 5.000 λέει ότι τα 2/3 γίνονται ρομποτικά. Εγώ απλά ήθελα, αν μπορώ να συμπληρώσω τον κύριο Καραγιάννη, θεωρώ ότι πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από την νοοτροπία ότι ό,τι καινούριο βγαίνει θα πρέπει να υπάρχει σε όλα τα νοσοκομεία. Δεύτερον, όσον αφορά το ρομπότ και το κόστος, μεγάλο το κόστος αγοράς. Η απάντηση είναι όχι, δεν είναι. Ένας σύγχρονος αξονικός τομογράφος που μπορεί να υπάρχει στο νοσοκομείο σας, πιθανόν να είναι πιο ακριβώς από την αγορά. Συμφωνώ όμως ότι είναι μεγάλο το κόστος της συντήρησης και δυσβάσταχτο. Αλλά αν ο αναστός μας φεύγει την τρίτη μεταχειρητική μέρα από μια πολύ καλή αναστόμωση και βάζω διακίνηση μεγαλύτερη, έχει βρεθεί και κάνω 6, 7, 8 ριζικές προστατεκτομές την εβδομάδα ρομποτικά και όχι μόνο, γιατί γίνονται και άλλες επεμβάσεις,
πιθανόν το κόστος να δείξει τελικά ότι στο μέλλον να είναι και καλύτερο με το ρομπότ. Δεν το λέω σαν υπερασπιστής. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καραγιάννη. Κύριε Χατζηχρήστο, προηγήστε. Όχι, καθόλου. Το ολοκληρώστε. Ολοκληρώστε, γιατί θέλω να την πάω αλλού τη συζήτηση. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καραγιάννη, ο οποίος όπως πάντα από πολύ νεαρή ηλικία μας εντυπωσίαζε. Αφού, κύριε Καραγιάννη, μας δείξατε την μελέτη του Φικάρα, πολύ καλή μελέτη, στο European Urology, που έδειξε και χρησιμοποιήθηκε εναντίον των λαπαροσκοπικών και των ρομποτικών, ότι τελικά δεν έχουν καμία διαφορά από ότι οι ανοιχτές επεμβάσεις, η ανοιχτή ριζική προστατεκτομή, και αυτό χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται στον ελλαδικό χώρο εναντίον των λαπαροσκοπικών χειρουργιών, κάτι που είναι ακριβώς το ανάποδο. Δεν θα έπρεπε να έχει. Η ίδια τεχνική είναι ογκολογικά. Απλώς γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Αφού λοιπόν δεν έχει καλύτερα αποτελέσματα και αφού μας δείξατε ότι και μακροχρόνια μπορεί να έχει και μεγαλύτερα ποσοστά ακράτειας, χωρίς να έχετε λαπαροσκοπική εμπειρία, τι σας οδήγησε και κάνανε τα πρώτα σας περιστατικά ρομποτικά? Τι είναι αυτό που σας έπεισε εσάς προσωπικά? Κοιτάξτε, με τις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, είτε κλασική είτε ρομποτική, σίγουρα είμαστε πιο καλοί ανατόμοι. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι. Δηλαδή, μαθαίνουμε και καλύτερη χειρουργική που δεν την ξέραμε. Γιατί είχαμε μάθει να χειρουργούμε και λίγο πιο βάρβαρα, στο πούμε, εκφράσω την έκφραση. Είμαστε πιο ανατόμοι. Είμαστε πιο καλοί. Με την ρομποτική χειρουργική, επειδή έχεις μια πολύ καλύτερη εικόνα, πολύ μεγάλη μεγένθηση και δεν έχεις αιμορραγία. Δηλαδή το ίδιο έχεις και στην κλασική λαπαροσκοπική. Αλλά επειδή εδώ η μεγένθηση σου είναι πολύ πιο μεγάλη, θα βλέπεις τα αγγεία σου εκεί που δυσκολευόσουν λίγο στο νεφρό και κουνιόταν και η εικόνα και έχω ένα αγγείο από πάνω και ένα από κάτω, με το ρομπότ θα τα βλέπεις πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο καλά. Έτσι, νομίζω εγώ, είμαστε πιο ανατόμοι και δεν πρέπει. Υπάρχει ένας φόβος και το άκουσα το πρωί από τον κύριο Κάτσικα, ότι αν συμβεί κάτι δεν θα ξέρει ο καινούριος ειδικευόμενος πώς θα το αντιμετωπίσει, αν πρέπει να το ανοίξει. Εγώ πιστεύω και από ό,τι έχω δει, και αυτοί που τα κάνουν στην Αμερική είναι πιτσιρικάδες, δηλαδή έχουν τελειώσει ειδικότητα, πάνε κάπου αλλού, λένε ανοίγουμε ένα τμήμα, δεν έχει τμήμα κλινική ρομποτικής, ναι, ξεκινάμε, βουρ. Και τους βλέπετε ξαφνικά μέσα σε μια τριετία και έχουν 2.000 περιστατικά. Και ό,τι και αν τους συμβεί, ξέρουν και το αντιμετωπίζουν λαπαροσκοπικά, δεν χρειάζεται να ανοίξουν τον άρρωστο. Άρα αυτός ο φόβος πρέπει να μας φύγει από μέσα, και αυτός που ξέρει λαπαροσκοπική, εάν τον ανοίξει τον άρρωστο, εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Το άλλο που θέλω να πω είναι, στην πρώτη ερώτηση, γιατί δεν, για το κόστος και τα τέτοια. Όλα τα νοσοκομεία, οι χειρουργοί, κάνουν λαπαροσκοπική. Άρα τα εργαλεία τα έχετε. Άρα πρέπει να ξεκινήσετε. Και το κακό είναι ότι δεν φωνάζετε κάποιον πιο ειδικό. Πάρτε τον τηλέφωνο και πες του, μπορείς να είσαι αυτή την Παρασκευή εδώ. Αν πάρει τον κύριο Σκολαρίκο, τον Μπέκο, τον Γιανακόπουλο, θα σας έρθουνε. Θα καθίσουνε μια Παρασκευή μαζί σας, μια Δευτέρα, όποια μέρα θέλετε, και κάντε μια επέμβαση μαζί. Τα εργαλεία τα έχετε. Δεν αγοράσετε καινούρια εργαλεία, όλα τα έχετε. Όρεξη θέλει και να μην φοβάστε και μην διστάζετε να ζητάτε βοήθεια. Είναι το μεγάλο λάθος που έχουμε εδώ. Μην διστάσετε να πείτε, εδώ δεν μπορώ. Ο κύριος Σκολαρίκος συνέχεια ρώταγε εδώ τον κύριο Μπέκο και εσύ το κάνεις έτσι και δείξε μου γιατί εγώ δεν μπορώ. Δεν είναι κακό να ρωτάμε. Τα εργαλεία τα έχετε όλοι, όλοι τα έχετε. Βάλτε τα κάτω και ξεκινήστε. Απλά, και στην νεφρού. Εγώ έτσι ξεκίνηγα. Φώνασα τον Σκολαρίκο, του λέω, έχω μια εκεί στην νεφρού, λέω, έλα να με βοηθήσεις. Να δω, να καταλάβω πώς είναι ο χώρος. Που την κοιλιά, ας πούμε, μια ζωή κοιλιά, όλα διαπεριτοναϊκά, να πω ότι είχα κάποια δυσκολία. Και όμως, τον φωνάζεις, σε βοηθάει, σου λέει εδώ, βάλει το τροκάρ, ξεκινάς να κάνεις και λες, πώς θα βάλω τα τροκάρ, έχει μια ομφαλοκύλη. Του λέω, τι γίνεται τώρα, πώς θα μπω, αφού έχω ομφαλοκύλη, θα τρυπήσω. Όχι, μου λέει, μη φοβάσαι, κάνε τούτο και το άλλο. Εντάξει, λύνονται. Ρωτήστε, δεν είναι κακό. Ο κύριος Ιωαννίδης. Με αυτά τα οποία λέει ο κύριος Καραγιάννης.
ακριβώς τα ίδια. Το μεγάλο πρόβλημα όμως, γιατί ζούμε στην Ελλάδα και ας είμαστε ειλικρινοί, και σας κοιτιόμαστε στα μάτια. Εγώ συνηγορώ απόλυτα ό,τι λέει ο κ. Καραγιάννης στο επαυξάνω. Αλλά στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε τριών ταχυτήτων εκπαιδευτικά κέντρα. Έχουμε τα κέντρα τα οποία διούν ειδικότητα και δεν κάνουν ούτε ανοιχτή ριζική προστατεκτομή. Νομίζω δεν διαφωνεί κανείς. Εξάλλου, όταν έγινε ένα γκάλο στους ειδικευόμενους, στους καινούργιους, στο 65% δεν είχαν δει οι άνθρωποι. Ανοιχτοί. Υπάρχουν δεύτερη ταχύτητας που γίνονται λαπαροσκοπικά, περιορισμένα. Εδώ επαυξάνω σε αυτό που λέει ο κ. Καραγιάννης. Έλεος, πέστε, δεν ξέρουμε, φωνάξτε κάποιον. Δεν είναι ντροπή. Και υπάρχουν και τα τρίτα, τα οποία έχουν μπει στο ρομπότ. Το οποίο ο ρομπότ, βέβαια, στο 95% των Ελλήνων εκπαιδευόμενων είναι απλησίαστο. Ας είμαστε λίγο, ας μιλήσουμε λίγο. Τι θα κάνουμε εδώ πέρα στη χώρα την οποία ζούμε και θέλουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Δηλαδή, να μην έχουμε χειρουργικό χρόνο, να μην έχουμε εκπαιδευμένους για να εκπαιδεύσουν και όμως δίδουμε ειδικότητα. Κύριε Ιωαννίδη, να κάνω μια ερώτηση. Σε εσάς, ναι, βέβαια. Θα μου υποσχεθείτε ότι δεν τη θυμάστε αργότερα. Πόσες φορές έχετε πάει στο διοικητή του νοσοκομείου ζητώντας ρομπότ? Μάλιστα. Πολλές, πάνε πιο κάτω. Εντάξει, το θέμα είναι ότι τουλάχιστον να αρχίσουμε τη λαπαροσκοπική. Μου επιτρέπετε, στο μέρος το οποίο, εν πάση περιπτώσει, εκτελώ καθήκοντα διευθυντού, δεν είναι κλινική μου, σε κάθαρα πράγματα. Όταν έχω 4,5 κρεβάτια τη βδομάδα χειρουργικά, 4,5 χειρουργικά, άντε και πήρα ρομπότ, άντε και πίεσα, άντε και βρήκα χρηματοδότες, άντε και έκλαψα σε διάφορους δωρητές. Μου το πήραν, το έβαλα. Χρόνο χειρουργικό δώστε. Κύριε Σατζηχρήστο. Για το βράδυ, μισό λεπτό. Βεβαίως το βράδυ, 100 φορές δεσμεύουμε. Φέρτε μου τον άρρωστο η ώρα 1 το βράδυ, εγώ θα έρθω να το χειρουργήσω. Δεν μου το δίνουν. Κύριε Σατζηχρήστο. Θέλω να κάποιες διαπιστώσεις και μετά θα γίνω έτσι για να γίνει πιο ζωντανή συζήτηση. Επιθετικός, για όνομα Θεού. Ξέρετε τις καλές σχέσεις. Τελειώσατε, κύριε Ιωαννίδη. Τώρα ακούστε την επίθεση που θα σας κάνω. Λοιπόν, νούμερο ένα. Επειδή έτυχε λόγω ηλικίας να ζήσουμε την ιστορία με τις διαδερμικές και τη λιθοθρυψία, είναι θέμα χρόνου. Και τελικά όσα papers και αν γράφονται, όσες αναλύσεις και άμα γίνονται, λοιπόν, το ρομπότ θα καθιερωθεί, θα γίνει ό,τι έγινε με την εξωσωματική. Θυμάμαι τα τραγικά debates τότε που είχε βάλει το Σισμανόγλιο την παγιέρα και τα λοιπά και έχω όλα αυτά τα βιώματα, το πώς πήγαινε και το τι κάνετε για να μην την κάνω εγώ και μετά θα ανοίξετε και δεν ξέρετε τι θα κάνετε και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι παραμύθια. Ιστορικά καταδικασμένα, κάποιες άμυνες για να λέμε απόψεις και τα λοιπά. Νούμερο 2. Υπάρχουν κάποια πολύ ωραία άρθρα. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω από το μυαλό μου κάποιο τώρα αυτή τη στιγμή να θυμηθώ, που λένε πώς έχει εξελιχθεί η ιατρική. Και όλα λένε ότι ποτέ δεν εξελίχθηκε με την άποψη των γιατρών. Εξελίχθηκε αποκλειστικά και μόνο με την άποψη των ασθενών. Οι οποίοι ασθενείς συζητώντας μεταξύ τους και όχι από ενημέρωση, ο ένας από τον άλλον. Και γι' αυτό θέλουν ρομπότ, γιατί τους αρέσει η λέξη ρομπότ, γιατί δεν τους αρέσει ο δεξής, είναι άσχημο στη φωτογραφία όπως τους βλέπω από εδώ, τους αρέσει ο αριστερός και θα το κάνουν γι' αυτό, ανεξάρτητα αν του πεις εσύ ότι έχει 500 επιπλοκές και ανεξάρτητα αν πουλήσει το χωράφι του. Νούμερο 3. Η μπανιέρα ξεκίνησε στις τιμές του ρομπότ και έφτασε εκεί που έφτασε. Θα γίνει και αυτό. Και αυτό είναι θέμα χρόνου. Από εκεί και πέρα, κλείνω αυτό το κεφάλαιο με την τοποθέτησή μου και αρχίζω στις κακοήθειες. Με γλυκό τρόπο και για να γίνεται. Λοιπόν, όλοι εδώ πέρα που μιλούσαν, πρώτα από τον Βαγγέλη τον Ιωαννίδη, επειδή είμαστε στην ίδια κλινική. Δεν έχει χρόνο, δεν έχει χρόνο, δεν έχει χρόνο. Λοιπόν, το πρόβλημα που έχουμε στην κλινική με την παρούσα διεύθυνση είναι ότι θέλει να βγάζει 100 περιστατικά την εβδομάδα. Δεν μπορεί να κάνει έτσι εκπαιδευτικό κέντρο, επειδή έχει πίεση, συγγνώμη, επειδή έχει πίεση χρόνου κτλ. Να γίνει ένα περιστατικό, όπως εγώ, που όταν το έζησα αυτό στη Βοστόνη, όταν μπήκε ο πρώτος ειδικευόμενος, ο νέος ειδικευόμενος για να κάνει κυσεκτομή, είχαν κλείσει όλο το χειρουργείο για μια μέρα. Όταν μπήκε να κάνει τη διουρηθρική του, είχαν κλείσει 2,5 ώρες το χειρουργείο.
και έβγαλαν 5 περιστατικά την εβδομάδα γιατί έπρεπε να διδάξουν. Και η παραγωγή που έχει το Boston University Medical Center, το Department of Urology, είναι στο 20% της παραγωγής που έχει, ενώ από περιστατικά που έχει το Παπαγεωργίου σαν κλινική. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι και μέσα, για να είμαστε και δίκαιοι, γιατί στο Παπαγεωργίου τίποτα δεν κάνουμε εμείς, όλα τα κάνουν, και εδώ πέρα είναι κάποιοι που έχουν τελειώσει, ας μιλήσουν. Είναι ίσως η κλινική, μάλλον δύσκολο θα βρούμε άλλη κλινική που να κάνουν το 5% οι ειδικοί από ό,τι γίνεται εκεί πέρα μέσα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, έτσι, ναι, ο κύριος Μπέκος θα μπορούσε να έχει άλλη μια μέρα την εβδομάδα για να κάθεται να κάνει μια κρυσοκύλη σε 3 ώρες λαπαροσκοπικά για να μάθει να χρησιμοποιεί τα τέτοια. Αυτό θα το δεχόσαστε ποτέ, κύριε Ιωαννίδη? 3 ώρες για μια κρυσοκύλη για να μάθει να κάνει λαπαροσκοπικά ο δευτεροετής ειδικευόμενος? Για να πάω λίγο και στον κύριο Καραγιάννη. Παρόλο που δεν επιτρέπεται γιατί είσαστε φιλοξενούμενοι, αλλά ξέρετε τη σχέση που έχουμε. Τι κάνει αυτό το ταλέπορο και της υποειδικότητας εδώ ουρολογίας? Τι κάνει για να οργανώσει ένα κέντρο, ας αρχίσει να είναι για όλη την Ελλάδα στην Αθήνα, και μετά γίνουν 2, ένα βοράς, ένας νότος, και από εκεί και πέρα με καταγγελτικό ύφος να βγείτε και να πείτε ποιοι είναι αυτοί οι διευθυντές, ποιοι είναι αυτές οι δυνάμεις οι οποίες μέσα από τα politics έρχονται, παίρνουν την ψήφο γιατί τα κάνουν, έλα εμείς οι κατζίδες και τα συντεχνιακά, κανένας δεν βλέπει την εκπαίδευση. Και να σας πω και κάτι άλλο. Λοιπόν, πόσο χρόνο, κύριε Γιαννακόπουλε, που δεν ξέρω αν είναι ο κύριος Τουλουπής αυτή τη στιγμή, σας έχει δώσει και για να γίνετε, να κάνετε το μεταπτυχιακό και να βγάλετε κάποιους ανθρώπους και να ανοίξετε δρόμους, και το Δημοκρίτο θα βγάζει 5 περιστατικά το μήνα. 6-10 περιστατικά μόνο το μήνα. Αλλά το Δημοκρίτιο θα γίνει γνωστό, γιατί 5 άνθρωποι, 10 άνθρωποι μεθαύριο και σε 20 χρόνια 30 άνθρωποι έμαθαν λαπαροσκοπικά, έμαθαν διαδερμικά, έμαθαν οτιδήποτε. Και αυτή είναι η συμβολή, και πρέπει να αφήσουμε 5 νοσοκομεία τουλάχιστον στην Ελλάδα να ασχολούνται με εκπαίδευση και όχι με παραγωγή πόσα περιστατικά, που πίσω από αυτό μπορούμε να σκεφτούμε διάφορα άλλα που δεν θέλω να αναφέρω. Και όλοι τα ξέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να σας απαντήσω. Εντάξει, να μην κάνετε αντίλογο τώρα, καλύτερα να μπούμε στα δικά μας. Εντάξει, πέστε εδώ. Για το χαμόγελο είμαι σίγουρος. Εξάλλου είπα ότι με τον κύριο Χατζηχρήστου είναι γνωστή η σχέση μας από χρόνια και έχουμε κάθε περιθώριο αντιπαράθεση. Σας παρακαλώ, η ουσία, κύριε Χατζηχρήστου, είναι εξής. Αυτό που λέτε, έτσι όπως το θέτε, με τα δεδομένα τα ελληνικά, δεν γίνεται. Γιατί έχουμε τα... Γιατί δεν χρήστηκε η Πανεπιστημιακή Κλινική Κέντρο Εκπαίδευσης, το οποίο μπορεί να γίνει όπως λέτε. Να κάνουμε 5 περιστατικά την εβδομάδα, από τη στιγμή που έχουμε την πίεση όλης της Δυτικής Θεσσαλονίκης, που πρέπει να... Δεν γίνεται να φτάσουμε... Επιμένετε στα δικά σας, αλλάξει το σύστημα στην Ελλάδα. Ας κάνει και το Ισμανόγλιο την πίεση, γιατί και εκεί τα προβλήματα είναι ακόμη χειρότερα. Πέστε μου τον εκπρόσωπο. Δεν έχουμε πρόβλημα να τα πούμε. Ο κύριος Κολαρίκος διαβάζει. Πέστε μου τον εκπρόσωπο της Δυτικής Θεσσαλονίκης που σας πιέζει να χειρουργείτε 60 περιστατικά την εβδομάδα και μπαίνετε στο χειρουργείο σας την ημέρα σας και βγάζετε 3 χιστεκτομές, 3 προστατεκτομές, έτσι, και ένα διουρηθρικό. Και βγάζετε σε ένα πρόγραμμα μιας μέρας αυτά. Γιατί αυτό κάνετε, κύριε Ιωαννίδη? Ναι. Πέστε μου, ποιος σας πίεσε για να κάνετε αυτά τα χειρουργεία σε μία μέρα? Μάλιστα, ποιος μας πίεσε, μα είναι σαφέστατα η πληθώρα των περιστατικών που έρχονται, που τα ραντεβού φτάνουν... Φοβερό ψέμα, φοβερό ψέμα. Λοιπόν, εντάξει, εντάξει. Πάνε αλλού, υπάρχουν και άλλα νοσοκομεία. Λοιπόν, ρωτήστε τον κύριο Καραγιάννη, γιατί αναγκάζεται να χειρουργεί μόνο περισσότερο ιδιωτικά και λιγότερο εκπαιδευτικά. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, κοιτάξτε. Γιατί είμαι σίγουρος ότι συμφωνείτε μαζί μου. Να πάμε στα κέντρα. Σίγουρα, στην Αθήνα, 2 είναι τα κέντρα. Πρώτα το Σισμανόγλιο και δεύτερο το Λαϊκό Νοσοκομείο. Πριν από 4 χρόνια, ο κύριος Κολαρίκος, Βαρκαράκης, συνέχεια με πιέζαν και εμένα και πες και γιατί και θέλουμε να κάνουμε λαπαροσκοπικά, και επειδή ενώ έχουμε πολλές αίθουσες, το πλήθος των χειρουργείων στο Σισμανόγλιο είναι μεγάλο. Σιγά σιγά, απογεύματα, βράδια από εδώ, κλαίγοντας, Σάββατο, Κυριακή, τσούκου τσούκου πάνω κάτω. Αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει σε ένα σημείο που κάθε εβδομάδα κάνουν λαπαροσκοπικά. Πιστεύω ότι σε ένα χρόνο θα είναι τελικά 2 αίθουσες που θα κάνουν λαπαροσκοπικά και σε 3 χρόνια θα τα κάνουν όλα.
Πιστεύω ότι το ίδιο θα γίνει και στο Λαϊκό, γιατί και εκεί έτσι προχωράνε, έχουν και ένα ρομπότ. Πιστεύω ότι και στην Αλεξανδρούπολη, αν έχουν άλλα προβλήματα, αναισθησιολόγους και ρογωτή, στην Πάτρα ο κύριος Λιάτσικος προχωράει, εδώ ο κύριος Μπέκος προχωράει. Απλώς πάμε αργά, δεν πάμε γρήγορα. Αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα. Κύριε Χατζηχρήστου, να πω κάτι και είναι παντελώς προσωπικό, αλλά είναι αληθινό και αν δεν δούμε κατάματα την αλήθεια, δεν θα βελτιωθούμε. Ξεκίνησα και θέλω να κάνω λαπαροσκοπικά, προσωπικά. Θέλω να γίνω καλύτερος και να βελτιωθώ. Δουλεύω σε ένα νοσοκομείο φουλ χειρουργικό, με χειρουργούς πάνω από το μέτριο όλους. Και έτσι πρέπει να είναι νομίζω. Τέθηκε κάποια στιγμή το ερώτημα, μεγάλε εντός εισαγωγικών, και τέθηκε απολύτως καλοπροαίρετα και το δηλώνω αυτό για να μην παρεξηγηθώ. Θα σου πάρεις όσο χρόνο λαπαροσκοπικό θέλεις. Αλλά δεν θα κάνεις και διαδερμικά, κάτσετε. Δεν θα κάνεις και ουρητροσκοπήσεις κάθε μέρα. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να πω τι ακριβώς θέλω, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής και να δικαιολογήσω λίγο τον κύριο Ιωαννίδη. Είναι η φύση της δουλειάς μας τέτοια. Νομίζω ότι μια μέση λύση θα τη βρούμε, αρκεί να βοηθήσουν και λίγο οι μεγαλύτεροι που είναι, έχουν λίγο πιο πολύ δύναμη. Με αυτή την έννοια το λέμε πάντα. Και με την έννοια που και αυτό μάθαμε και την έννοια της εκπαίδευσης, γιατί δεν είναι μόνο το χειρουργείο, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην έρευνα, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει. Νομίζω ότι θέλει λίγο βοήθεια, θέλει λίγο υποστήριξη. Και εμείς είμαστε λίγο πιο νέοι, γκρινιάζουμε περισσότερο, τα θέλουμε όλα. Ίσως να μην πρέπει να τα έχουμε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Πριν πεις, Άρη, και να ολοκληρώσεις, απλώς για να το ολοκληρώσουμε, ένα σχολείο είναι για να ακούγονται πράγματα και δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω από αυτά, αλλά είναι το ακαδημαϊκό άσυλο. Έχω, λέει ο Κούβελας χθες, είπε ο Δημήτρης, και μπορώ να λέω ότι θέλω και να τα πω. Και είπε αυτά που είπε για τα φάρμακα και τις φαρμακευτικές. Λοιπόν, επειδή είπα από τη μία μεριά τη δικιά μας και μας κατήγγειλα και τον εαυτό μου, λοιπόν, η προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να γίνει από εμάς, πρέπει να γίνει και από τους υπόλοιπους. Και ένα δείγμα, ας πούμε, που λέω είναι ότι οι νεότεροι συνάλφοι πρέπει, παραδείγματος χάρη, ναι, πολλοί μου είπανε, δυστυχώς δεν μπορώ να το παρακολουθήσω όλους, γιατί έχω τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου εδώ πέρα. Ναι. Πρέπει όμως, και πόσο λυπάμαι που χάνω αυτό το session, έχασα το άλλο. Δεν είναι δικαιολογία αυτό για μένα. Δεν είναι προσπάθεια. Όταν έχεις έτοιμη τροφή, όταν έχεις ανθρώπους που δούλευαν τρεις μήνες για να στο λιανίσουν και να στο έχουν έτοιμο να σε ταΐσουν, ενώ θα έπρεπε για να τα βρεις αυτά τα πράγματα για κάθε ομιλία να ψάξεις τρεις μήνες όσο έψαξε κάθε ομιλητής, και χάνεις τα session για να πας για καφέ στα Χάνια ή έλα να τα πούμε, φίλε μου. Ή δεν μπορούσαμε να κλείσω το γιατρείο και το έχασα το πρωί για να κλείσει μια μέρα. Από εκείνο θα πέφτει έξω ο προϋπολογισμός της οικογένειας, από μια μέρα γιατρείο. Λοιπόν, πόσο είναι και η προσπάθεια για μόρφωση. Και πόσο, Ανδρέα, εσύ, επειδή δεν σε ήξερα τότε, είχαμε μια κοινή φίλη και μάθαινα τι προσπάθεια και μου λέει, αυτός είναι τρελός, λέει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και μπορώ και να την κατονομάσω, τη Δήμητρα την Καφετζούλη. Λοιπόν, και από εκείνη είχα ακούσει για σένα χωρίς να ξέρω ποτέ. Και αν κάποτε θέλησα, μήπως έρθει στη Θεσσαλονίκη και ξέρει κάποια τέτοια, ήταν μέσα από αυτά που άκουγα πραγματικά και μετά που είχα ρωτήσει κάποιους Άγγλους και έμαθα για σένα. Αυτά για να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη, να τα πούμε όλα εδώ πέρα, να κοιταχθούμε στα μάτια, να λέμε ναι, και όλοι μαζί πρέπει. Γιατί μόνο μια κοινή προσπάθεια. Αν οι νεότεροι καταγγέλνουν εμάς, εμείς τους μικρότερους, δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να υπάρχει απλώς μια σκέψη, μια όριμη σκέψη, και έχουμε κατευθύνσεις. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι τουλάχιστον ως δάσκαλος έχει καταξιωθεί ο Άρης ο Καραγιάννης, και αυτή τη στιγμή το επόμενο βήμα είναι ότι, και νομίζω οι αντιστάσεις για ρομπότ και τα λοιπά έχουν εξαντληθεί. Όσοι τα λένε γιατί δεν έχουν τίποτα άλλο επί της ουσίας να πούνε. Εγώ δεν κάνω ρομπότ, εγώ εκεί πέρα θα θαυμάζω το Θανάση τον Μπέκο, του λέω όλο να κάνουμε και καμία κυρσοκύλη για να μπορέσουμε να βάλουμε έτσι καμία ραφή. Συνέχεια με το φίλο μου τον Βαγγελκή, προφανώς δεν θα χαλάσω. Μια ζωή τσακωνόμαστε, αλλά μια ζωή έχουμε. Ναι, γιατί η πηξίδα μας είναι ίδια. Δεν έχουμε διαφορετικές πηξίδες. Όταν λέμε βορρά, εννοούμε, καταλαβαίνομαστε ότι, ότι κοιτάζουμε στο βορρά. Και επίσης, και αυτό που λέει, όσο τσακωνόμαστε σημαίνει ότι είμαστε γεροί. Λοιπόν, άμα είναι με καλή πρόθεση, δημιουργική, ναι, το θέλουμε. Δεν το θέλουμε για τα politics, για να κάνουμε, να πάρουμε μια θέση, να καθίσουμε εκεί πέρα και να μην τελειώσουμε. Αυτά, και νομίζω ότι μίλησα πάρα πολύ, Άρη, πάρε το λόγο. Κοιτάξτε, σίγουρα
πάντοτε για να προχωρήσει κάτι θέλει και εμπνευσμένους αρχηγούς. Αυτή η προσπάθεια την οποία κάνετε εσείς εδώ στη Θεσσαλονίκη με αυτά τα μαθήματα και όλα αυτά δείχνουν ότι διαθέτεται στους συνεργάτες σας, στην κλινική σας, στους φίλους σας, σε εμάς τους ίδιους, μας δίνετε ένα όραμα για να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Η καλή συνεργασία και οι καλές σχέσεις και η εμπιστοσύνη με τους νέους συναδέλφους είναι το καλύτερο. Δηλαδή στην κλινική πρέπει να υπάρχει μια ηγεσία, μια ιεραρχία η οποία να λέει, ξέρεις, θα κάνουμε αυτό. Μπα, ο Δημόπουλος μας το έλεγε, ο Άγγελος Οκρανίδης, ξέρεις, θα κάνουμε ουρητηρολιθοδρυψία. Μα ένα βίντεο, κάντινε. Πηγαίναμε και κάναμε διαδερμικές. Το ίδιο. Έτσι μπαίναμε γιατί κάποιος μας έλεγε κάνε, κάνε και κάνε. Το ίδιο δηλαδή πρέπει να κάνετε κι εσείς. Να σπρώχνετε όλους τους νέους, κάποιος θα βρεθεί, κάποιος έχει ταλέντο. Σίγουρα δεν είναι για όλους όλα αυτά τα πράγματα. Θέλει το ταλέντο. Δηλαδή εμένα μου πείτε τώρα, ξέρω εγώ, να καθίσω στο κομπιούτερ να τα συναρμολογήσω όλα αυτά. Δεν τα ξέρω. Φώναξα τον Οδυσσιάδο Σοπηλίδη και μου τα έκανε. Εντάξει. Ως τέλειος. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να καταθέσω εγώ τη δική μας εμπειρία, γιατί έχω την αίσθηση ότι πραγματικά έχουμε πετύχει σε ένα πολύ μικρό βαθμό βέβαια κάποια από αυτά που υπόθηκαν. Είχαμε όμως την τύχη σαν κλινική, γι' αυτό πρέπει να το πω, να μετακομίσουμε σε ένα νέο νοσοκομείο και να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και κατανοώ αυτά που λέει ο κ. Ιωαννίδης. Όταν έχεις στην πλάτη σου ένα φόρτο δουλειάς, είναι δύσκολο να τη διώξεις. Εμείς λοιπόν, έχοντας την τύχη να ξεκινήσουμε από την αρχή, κάναμε αυτό ακριβώς που είπε ο κ. Χατζηχρήστου. Δηλαδή, θυσιάσαμε χειρουργικό χρόνο. Ξεκινήσαμε με τα διαδερμικά, συνεχίσαμε με τα λαπαροσκοπικά, πετάξαμε έξω χειρουργία τα οποία πολύ ευχαρίστως θα θέλαμε όλοι να κάνουμε. Και ο λαός της Αλεξανδρούπολης δεν σας έχει διώξει από εκεί? Δεν μας έχει διώξει γιατί είχε τη δίωδο και τη διέξοδο της Θεσσαλονίκης. Και εμάς έχει τη διέξοδο της Αθήνας. Τέλεια, μου αρέσει αυτό. Λοιπόν, μισό λεπτό. Αυτό εννοούσα, αυτό εννοούσα. Λοιπόν, όχι, όχι. Είχε τη διέξοδο, αλήθεια μιλάω, είχε τη διέξοδο της Θεσσαλονίκης ή των Αθηνών. Επομένως, είχαμε το χρόνο να αφιερώσουμε, είχαμε μάλλον την ευχαίρεια για την πολυτέλεια να αφιερώσουμε χρόνο σε αυτά. Στη συνέχεια όμως, όταν πια γίνουν ρουτίνα, ο χρόνος δεν είναι ίδιος. Όλα τα πράγματα στρώνουν. Το μεταπτυχιακό, μια και ρωτήσατε, τρέχει στα πλαίσια της ρουτίνας μας. Δεν αλλάζουμε τίποτα στην καθημερινότητά μας. Έρχονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και παρακολουθούν τα χειρουργεία τα οποία μπαίνουν εκείνη τη μέρα, τα διαδερμικά και ουρητηροσκοπικά και τα λαπαροσκοπικά λίγο βέβαια, γιατί δεν τους αφορά το κομμάτι αυτό. Μπαίνουν λοιπόν στην καθημερινότητα, στη ρουτίνα μας. Ουσιαστικά δεν χάνουμε τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα το πρόγραμμά μας. Όμως, προσωπικά θα το πω ευθέως και το λέω και στο διευθυντή μου και σε αυτό εν μέρη με εισάκουσε, δεν βλέπω κανέναν λόγο σε ένα εκπαιδευτικό κέντρο να γίνεται μια υδροκύλη, δεν βλέπω κανέναν λόγο σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο να γίνεται κυρσοκύλη, εκτός αν υπάρχει ειδικός λόγος, δεν βλέπω κανέναν λόγο να γίνεται χειρουργία ρουτίνας που μπορούν να γίνουν οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, να τελειώσουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και που μας ανεχτήκατε τόσες ώρες εδώ. Ελπίζουμε ότι κάτι προσφέραμε και ευχαριστούμε και του χρόνου καλύτερα. Γεια σας.